Είναι δύσκολο όταν είσαι προπονητής και βλέπεις πώς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δείξαμε ψυχή, δείξαμε και μειώσαμε τον ατρόμητος περίπου 60 λεπτά και δεν παίρνεις βαθμό. Αυτό είναι πολύ σκληρό για μια ομάδα που σήμερα δείξαμε ότι είμαστε ζωντανοί μέσα μας. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν πήραμε βαθμό. Για μένα πήραμε κάτι πιο σημαντικό σε αυτή τη στιγμή που ακόμα προλαβαίνουμε για όλα, κάτι πιο σημαντικό. Και είναι, τραβήξαμε την ψυχή την ομάδα, δώσαμε και είχαμε ένα αντίπαλο πολύ καλός και το κάναμε σαν εμείς είμαστε το αφεντικό στο παιχνίδι, μέχρι ότι τους αντίπαλο, όπως Ατρόμητος έχει φοβερός παίκτες μονάδες που κάνουν το παραπάνω. Αυτό είναι όσον αφορά το παιχνίδι. Για μένα, με αυτή τις ευκαιρίες που είχαμε για το 2-0, στο πρώτο ημίχρονο Δίδακ, το πέναλτι και το Μπούντνικ στη δεύτερη φορά, που μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0 και μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο απλό 30 λεπτό στο τέλος, δυσκολευτήκαμε μετά όταν μας κάνανε το 1-1. Παρ' όλα αυτά, θέλω να στείλω μήνυμα. Πρώτο, τους φίλαδλους. Φοβερή αντίδραση τους φίλαδλους. Συγχαρητήρια, επειδή είδα το φίλαδλους ότι αγαπάνε την ομάδα, ήρθαν και αρκετά και συνέχεια προσπαθήσαν να βάλουν τη ψυχή για τους παίκτες, επειδή και εμείς δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που έχει μέσα ακόμα πολλά να δώσουμε, να τους δώσουμε. Οπότε, συγχαρητήρια εκεί. Και άλλο μήνυμα, ότι αυτή η ομάδα θα παλέψει και πολύ, και αν κάποιος μετράει, Πλατανιάς, τίποτα, αυτός θα το εκπλήξουμε. Επειδή πιστεύω αυτό που είδα στο γήπεδο, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα και αυτή την ψυχή που δείξαμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το δύσκολο πρόγραμμα είναι το δύσκολο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να πάμε το πρώτο γύρο, πρέπει να πάρεις τετάδε βαθμός και το δεύτερο γύρο. Εγώ δεν πάω έτσι, πάω 10 παιχνίδια είναι 3-3 για μένα. Εγώ μετράω συνέχεια 3-3-3 σε 3 κομμάτια το πρωτάθλημα. Οπότε, εκεί είναι δύσκολο τώρα, τους αντίπαλους τώρα, αν του δώσεις μισή ευκαιρία, σου κάνουν ένα γκολ και γι' αυτό δεν πήραμε σήμερα βαθμό, μόνο αυτό. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε αυτές τις μονάδες που καθαρίσουν το παιχνίδι. Αυτό. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε στον στυλ με την ομάδα, δηλαδή το ομαδικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό επιμένω εγώ τις συγχρονισμός μεταξύ γραμμές, με τις γραμμές και μεταξύ μας. Δεν μπορεί ένας παιχνίδι να καθαρίσει ένα μάτς. Παράδειγμα, σήμερα η Σουκούλου είναι αυτό το παιδί που μπορεί να μας δώσει το παραπάνω και πήραμε από αυτός αυτό που περιμένουμε. Αυτό έχεις κάποιους παίκτες που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Όσον αφορά περίοδο μεταγραφών, βεβαίως δουλεύουμε πολλές ώρες για την ομάδα. Επειδή θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που αξίζει πολλά. Αξίζει πολλά όλα αυτά τα χρόνια που εγώ το παρακολουθώ Πλατανιάς. Και όταν, παράδειγμα, και στο χωριό Πλατανιά και Μάλεμε και Χανιά, το κόσμο αγαπάει την ομάδα. Και είναι μια ομάδα που είναι η οικογενειακή ομάδα και δουλέψουμε 100% και 24 ώρες για να προσπαθούμε να δυναμώσουμε την ομάδα όσο μπορούμε στο Δεκέμβρη. Ja, zuerst einmal möchte ich Platanias für die ersten 50 Minuten gratulieren. Ich denke, Platanias hat ein tolles Spiel gemacht. Wir haben leider nicht dagegenhalten können. Αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Πλατανιά για το παιχνίδι του και ειδικότερα στα πρώτα 15 λεπτά που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ εμείς αρχικά δεν κάναμε. Aber mit den gehaltenen Elfmeter hat meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt.
Εμείς στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε αρχικά, αλλά μετά με το πέναλτι από τα 11 μέτρα, αυτό μας βοήθησε και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Und dann habe ich meine Mannschaft so spielen gesehen, wie sie die letzten Wochen auch aufgetreten ist, Kombinationsspiel, Traumtore, und das macht mich auch sehr stolz. Και μετά είδαμε αυτό που ήθελα και κάναμε όλη τη βδομάδα, δηλαδή το παιχνίδι με συνδυασμούς, αυτό που δουλέψαμε πολλές προπονήσεις και γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Dass wir hier auch die drei Punkte mitnehmen konnten. Για το γεγονός ότι καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς εδώ σήμερα. Also was hast du zu den Spielen gesagt? Durch erstes Halbzeit, denn Atromitos hat nicht eine gute Leistung, erstes Halbzeit, also durch Umkleidenraum, was hast du gesagt? Und Atromitos zweites Halbzeit hat besser gespielt. Ja, nicht viel. Ich denke, wir haben uns den Spielplan leider nicht eingehalten. Όχι πάρα πολλά, δεν είπα πάρα πολλά. Μείναμε εμείς πιστοί στο πλάνο μας μέσα στο παιχνίδι μας. Und den haben wir zweite Halbzeit dann umgesetzt und wir waren auch in der Leidenschaft stärker, wir waren im Passspiel stärker, wir waren in den Kombinationen stärker und viel fokussierter, um Tore zu erzielen. Και είχαμε περισσότερη καρδιά, πάθος, δύναμη, περισσότερο καλύτερα στους συνδυασμούς και αυτό μας βοήθησε να πάρουμε το παιχνίδι και να επιτρέψουμε. Also glaubst du, dass heute notwendig war, dass Giannotis ein super Abwehr von 11 Meter Tor machte und nicht Πλατανιάς αν τσβάιτε το γεσόσεν, δεν δανάχ βέρε ζεας βίρκ φο ατρόμητος αν ενζίκ του εράχεν. Absolut richtig. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Ich denke, das war die Wende dann für uns und wir waren dann sehr fokussiert und sehr, sehr gut im Spiel. Und man hat dann auch gespürt, dass die Mannschaft ein höheres Tempo geht und wie gesagt, wir haben zweite Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Και αυτό ήταν ακριβώς το σημείο καμπής που άλλαξε το παιχνίδι και μετά ανεβάσαμε πάρα πολύ το τέμπο μας, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και παίξαμε με περισσότερη συγκέντρωση στο παιχνίδι και μεγαλύτερη στο τέλος αυτοσυγκέντρωση.